Φίλοι μου, καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Rose TV για ένα ακόμη spoiler για μια συνέντευξη για τον σασμό παραχώρησε ο ηθοποιός Γιώργος Ζώης. Ο πρόδρομος το σασμός είναι άνθρωπος του υποκόσμου. Πώς δουλέψατε για αυτόν το ρόλο? Έχω συναναστραφεί με τέτοια άτομα της νύχτας που λέμε και αυτή η συναναστροφή με βοήθησε πολύ, μαζί βέβαια με το σενάριο και τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Μικρός, για να τα βγάλω πέρα οικονομικά, δούλευα τα βράδια σε κλαμπ, ενώ την ημέρα πήγαινα στη σχολή. Δούλεψα σε πολλά νυχτερινά κέντρα και ξέρω ότι αυτός ο κόσμος έχει ένα δικό του κώδικα τιμής. Ο πρόδρομος τον τρέμει. Τον καραπάνω. Ο πρόδρομος ανέβηκε στην ιεραρχία από τότε που ο Αμερικάνος πρόδωσε τον καραπάνω. Τον φοβάται, λοιπόν, αλλά παράλληλα θέλει να του μοιάσει. Είναι το αφεντικό του και αυτός ο μαθητής του. Τρέμει να μην κάνει λάθος και τον αποκεφαλίσει από την κορυφή της πυραμίδας, καθώς υπάρχουν πολλοί που εποφθαλμίουν τη θέση του. Ο καραπάνος είναι μεγάλη δύναμη στη μαφία της νύχτας. Κινεί τα πάντα μέσα από τη φυλακή και ο πρόδρομος είναι το μάτι και το αυτί του έξω από αυτήν. Με το που πρόδωσε τον καραπάνο, ο Αμερικάνος είχε προδιαγεγραμμένο μέλλον. Θάνατο, είτε μέσα είτε έξω από τις φυλακές. Και τον Αμερικάνο ο καραπάνος θα το σκοτώσει έτσι και αλλιώς. Για παραδειγματισμό, για να μην κουνηθούν άλλα κεφάλια όσο αυτός είναι στη φυλακή. Ο πρόδρομος θα μείνει πιστός στο αφεντικό του μέχρι τέλος. Ο πρόδρομος βολιδοσκοπείται και από άλλους νονούς της νύχτας. Θα μπει λοιπόν σε περιπέτειες, αλλά όχι με τους αστυνομικούς. Στους μπάτσους δεν θα τον δώσει τον καραπάνο. Αλλά για τα λεφτά κάποιοι πρόδωσαν και τον Χριστό. Κάποιοι θα το χρυσώσουν για να πάει στην άλλη πλευρά. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μην ξεχνάτε, like, εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο μας. Σας ευχαριστούμε.